ξέρετε γιατί το κάνω με επιφύλαξη αυτό που πλησιάζω περπατώντας με τον καφέ κτλ. Γιατί νομίζουν οι συνεργάτες μου εδώ κάποιοι ότι μπορεί να λερωθώ ποιος, εγώ να τάσω κουβελά να λερωθώ με καφέ. Έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό σήμερα? Όχι. Απαπα. Σήμερα όχι. Γεια σου, Ρενάτα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, Νατάσα. Χωρίς καφέ σήμερα. Χωρίς καφέ, ναι, μην λερωθούμε, κατάλαβες γι' αυτό. Παρότι έχουμε πει πολλές φορές ότι άμα πέφτει ο καφές, τι λέμε, ε? Λεφτά θα πάρεις, λεφτά θα πάρεις. Και εδώ θα συμβεί αυτό σίγουρα για κάποιον. Γιατί στον τροχό της τύχης, όποιος γυρίζει, κερδίζει. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα με μία λεξομαχία. Η κατηγορία είναι λόγια του τύχου. Λόγια του τύχου, κυριολεκτικά. Ένα σύνθημα γραμμένο στον τοίχο με σπρέι. Συνήθως, ένα τάσα με σπρέι. Βεβαίως. Κάτι χαριτωμένο, κάτι ωραίο. Χαμογέλα γιατί σου πάει. Χαμογέλα γιατί σου πάει. Και νομίζω αυτό δεν το ακούς πρώτη φορά από σύνθημα σε τοίχο. Θα το έχουν ξαναπεί, Κατερίνα μου. Έλα να παίξεις πρώτη. Από πού μας έρχεσαι? Από Πειραιά είμαι. Σε Πειρότσα. Ναι. Σε ποια περιοχή του Πειραιά μας? Κοντά στα Καμίνια. Καλή επιτυχία. Μακάρι να σου πάνε όλα καλά. Πριν γυρίσει, θα ήταν καλό να πάρουμε και μια κατηγορία. Αναπάω. Για βοήθεια. Να πάρουμε και μια κατηγορία. Η κατηγορία είναι Ελληνίδες ηθοποιοί. Κάθριν, θέλουμε ηθοποιούς. Ελληνίδες. Δύο είναι τα ονόματα, έτσι τα γυναικεία. Καλή αρχή. Για 50 ευρώ το πρώτο σου σύμφωνο είναι το. Θα πω το Λάμδα. Το Λάμδα είναι το πρώτο. Ένα πενηντάρικο, δύο πενηντάρικα είναι 100 ευρώ, ένα σε κάθε όνομα. Μπορεί να σας βοηθήσει αυτό στη συνέχεια, να πούμε ότι τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν γεννηθεί την ίδια χρονιά. Δεν συνεχίζουμε, αλλά όχι χάρη σε αστοχία, αλλά χάρη στον τροχό, ο οποίος σου έφερε τη φέτα χάνει στη σειρά σου. Άρη, καλώς όρισες, φίλε. Καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Το ρο. Με 50 ξεκίνησε όπως και η Κατερίνα και ο Άρης. Ένα όμως υπάρχει εδώ, γυρίζεις. Το νι. Νι, νησί. Νι, νίκος. Πολύ καλά γιατί είναι, όπα, 450 ευρώ μαζεμένα. Να το 500 για τον Άρη. Θα αγοράσω το α. Λογικό. Ήρθε το 500 έτσι, το άψε σβήσε. Εννοείται. Δύο γυναικεία ονόματα. Και αρκετά καλό. Είναι 6. Κάπου πάει το μυαλό μας, νομίζω, στο πρώτο, ε. Κάπου πάει, ναι. 400. Για πες μας το επόμενο γράμμα για 30. Οξύ. Ήταν ξεκάθαρο θα πεις αυτό, μιας και έχεις βρει το πρώτο μικρό όνομα. Και μόνο εκεί. 4-30. Συνεχίζω. Όπα. Εκεί. Έλα ρε φίλε, λοιπόν. Ρε Άρη. Πάρα πολύ τυχερός. Πάρε το πιο εύκολο 500 της ζωής σου. Πανεύκολο. Αμ, δεν είναι 500. Δεν είναι 500. Αυτό είναι που δεν ήξερα και το υποδέχεται με πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να για το 1000, γιατί είναι βάρη, μη σε πιάσει καμιά μέση κάτι. Σήκωσε το, σε παρακαλώ. Και γύρισε το ανάποδα. Μην το σηκώσει μέχρι πάνω. Γύρισε το ανάποδα, μη σε πιάσει κανένα λουμπάγκο κάτι. Μπράβο. Εσύ έχει πάρει τα 1000 ευρώ που σου αναλογούν και τώρα να σου πω το νούμερο. Πού έχει στάσει. Λοιπόν, για στηρίξου, 1430. Τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα γιατί δεν ξέρει τα ονόματα, έτσι και τα δύο. Έχω μια υποψία, νομίζω τα ξέρω. Όπα. Όπα. Τι θε να κάνουμε. Θα αγοράσω για να σιγουρευτώ. Ναι. Το έψιλον. Πολύ λογικό αυτό που λέει, έτσι. Αν είναι πολύ κοντά στη λύση, θα κάνει κάποιες κινήσεις για να σιγουρευτεί. Για πες τώρα, Άρη. Θα το λύσω, Πέτρο. Μιλάμε για 1330, σε ακούμε. Αλεξάνδρα Ειδίνη, Στεφανία Γουλιώτη. Καταπληκτικό! Γιατί το δεύτερο όνομα της Στεφανίας Γουλιώτη δεν είχε πολλά γράμματα ακόμη. Ναι. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί σε αυτό το σημείο. Όμως είναι πολύ καλός παίκτης και σε συνδυασμό με την τύχη. Κατάλαβες τι πήγε να γίνει εκεί, έτσι ήρθε. Κάτι πήγε να γίνει, κάτι πήγε να γίνει. Έγινε το καλύτερο για σένα, Άρη. Μην κουνηθείς, μην το κουνήσεις από πάει κάτι εκεί όπως είσαι, γιατί πέφτει και πρώτος τώρα.
έχοντας 1.330 ευρώ. Δεύτερος γύρος.